Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αυτοδιοικητικά καθαρά συζητάμε και σε αυτό αλλά και στο επόμενο μέρος. Θα συζητήσουμε όμως για έναν πιο ορεινό δήμο της Κρήτης, έναν από τους ορεινότερους δήμους του νησιού μας, τα ανατολικά. Οροπέδιο Λασιθίου, Μπάμπη. Λοιπόν, Νικολέτα, να πάρουμε λίγο αέρα δροσιάς από τα πιο ψηλά. Μας χρειάζεται. Σήμερα και ζεστή μέρα, μας χρειάζεται. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου και εκ νέου υποψήφιος για Δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Στεφανάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Νικολέτα. Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και πάντα ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου έχει το δικό του ενδιαφέρον, γιατί είναι ένας τόπος, τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχουμε όλοι, που είναι ισχυρά οικονομικά δήμος, με την έννοια ότι έχετε μια ισχυρή αγροτική οικονομία. Και υπάρχει και ένα τουριστικό ρεύμα, το οποίο σιγά σιγά, έτσι, και οι τουριστικές επενδύσεις σιγά σιγά έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται όλο και περισσότερο. Ήτανε δύσκολα τα τελευταία 4-5 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, στη διοίκηση του Δήμου? Ήταν δύσκολα στο κομμάτι του κορονοϊού που είχαμε, της πανδημίας του κορονοϊού, όπως όλοι οι αυτοδιοικητικοί. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ, πόσο μάλλον εμείς που έχουμε ένα Δήμο με γυραιό πληθυσμό, με ό,τι αυτό σημαίνει, με χειμώνα, με ακραία καιρικά φαινόμενα, και έπρεπε να διατηρήσουμε μία ισορροπία, έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε μία έξαρση της πανδημίας, σε συνεργασία με τις υγειονομικές υπηρεσίες, και ιδιαίτερα με το Κέντρο Υγείας, με το Γεροκομείο, φροντίσαμε οι υπηρεσίες του Δήμου, το Βοήθεια στο Σπίτι. Βοήθεια στο Σπίτι, σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και πιάσαμε από την πρώτη στιγμή, πιάσαμε τον τάβρο από τα κέρατα, που λέμε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν ξεκίνησε η διαδικασία και κάναμε δικό μας πρωτόκολλο. Ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα δικό μας πρωτόκολλο. Πριν ξεκινήσουν τα πρωτόκολλα, πήγαμε και κατασχέσαμε μάσκες, στολές, γάντια. Και δώσαμε στο ΕΚΑΒ, δώσαμε στην πυροσβεστική, στην αστυνομία, στο κέντρο υγείας που δεν είχαν προμηθευτεί ακόμα από τις κεντρικές υπηρεσίες, αλλά και στις υπηρεσίες του Δήμου. Και η μεγάλη μας αγωνία ήταν να μην έχουμε τα χειρότερα. Τα χειρότερα. Και έχει και τη δυσκολία ο δικός σας ο Δήμος, Δήμαρχε, ότι εφόσον υπήρχε κάποιο έκτακτο περιστατικό, και αν υπήρχε ακραίο καιρικό φαινόμενο ή υπήρχε μια ισχυρή χιονόπτωση, δεν μπορούσε να γίνει η μεταφορά του ασθενή. Τουλάχιστον γινότανε. Αλλά έχουμε δει εικόνες κάτω από υψηλή επικινδυνότητα και για το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και για τον ασθενή και για αυτούς που συνοδεύανε για να καταφέρει να γίνει η μεταφορά αυτή. Νομίζω είχατε και τέτοια περιστατικά. Πάντα έχουμε. Κάθε χειμώνα έχουμε περιστατικά έκτακτα και ο στόχος μας είναι να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και κυρίως οι δρόμοι που οδηγούν στα σπίτια των ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Τους έχουμε καταγράψει με GPS από το Βοήθεια στο Σπίτι. Οι εργολάβοι και οι χειριστές που μπαίνουν για τους καθαρισμούς έχουν οδηγίες και παίρνουν σαφείς οδηγίες για προτεραιότητα σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα για να μπορέσουμε να παρέμβουμε αν χρειαστεί. Εκεί λοιπόν, όποτε χρειάστηκε, με επιτυχία έγινε η διακομιδή, με πραγματικά αυταπάρνηση από το προσωπικό και του Δήμου αλλά και του ΕΚΑΒ. Και ο στόχος μας από την αρχή ήταν να εξασφαλίσουμε το Δήμο από το 2014 που αναλάβαμε, να εξασφαλίσουμε τις υπηρεσίες γενικότερα, όχι μόνο τις υπηρεσίες του Δήμου ως οργανισμού, αλλά και του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Το ΕΚΑΒ αυτή τη στιγμή καλύπτει 3 βάρδιες, δηλαδή όλο το 24ωρο, έχει 2 οχήματα, 2 ασθενοφόρα και καλύπτει και βάρδια στο ΒΟΑΚ κάτω. Ναι. Δανείζουμε δηλαδή και κάτω στο ΒΟΑΚ. Όταν είχαμε ξεκινήσει, βγαίναν με τα δυσκολία οι 2 βάρδιες. Όπως και η αστυνομία, την έχουμε ενισχύσει και την αστυνομία. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν 12 αστυνομικοί στον αστυνομικό σταθμό. Όταν είχαμε ξεκινήσει ήταν 2. Φροντίζουμε και την πυροσβεστική αντίστοιχα. Φροντίζουμε να έχουμε υπηρεσίες για τους μόνιμους κατοίκους, για τους γυρεούς και αυτό να λειτουργήσει υποστηριχτικά στην κοινωνία και η κοινωνία να εμπιστεύεται την περιοχή, να μην το βλέπει ως τον ορεινότερο, όπως πολύ σωστά είπατε, Δήμο της Κρήτης, ως ένα δισαβαντάζ, ένα μειονέκτημα, να το βλέπει ως ένα πλεονέκτημα που δεν έχει να χάσει τίποτα. Δεν είναι εύκολο για μια οικογένεια να επιλέξει να μείνει μόνιμα στο οροπέδιο Λασιθίου με τις δυσκολίες, κυρίως ότι έχει να κάνει με το κομμάτι του ότι είναι αποκομμένη από αυτό που λέμε αστικό κέντρο, ενδεχομένως ότι είναι λίγο πιο δύσκολο να φτάσει σε ένα αστικό κομμάτι από ότι σε άλλες περιοχές που μπορεί να είναι επαρχία, αλλά δεν είναι αμυγός ορεινές, δεν έχουν ένα οδικό δίκτυο επικίνδυνο. Είναι δύσκολο και μάλιστα έλεγες και στην αρχή της εκπομπής με τον Μπάμπη και το στοιχείο ότι δεν καταγράφεται μεγάλη μείωση στους μόνιμους κατοίκους του οροπεδίου, είναι έτσι? Ακριβώς. Έχει σταθεροποιηθεί ο πληθυσμός και αυτό ήταν το πιο μεγάλο στοίχημα και παραμένει
Τώρα πλέον συζητάμε για αύξηση του πληθυσμού, ενώ πριν από 9 χρόνια που ανέλαβα το 2014, συζητούσαμε να σταθεροποιήσουμε τον πληθυσμό, να μην φεύγει ο κόσμος. Το 2001 είχαμε μείωση πληθυσμού βάσει της στατιστικής υπηρεσίας 20%. Το 2011 πάλι μείον 20%. Ευτυχώς το 2021, πράγμα το οποίο το βλέπαμε, γιατί βλέπαμε ότι νέα ζευγάρια παντρεύονται, μένουν στην περιοχή, άνοιξαμε καινούριο νηπιαγωγείο, γιατί δεν χωράγαν τα παιδιά. Αυτά είναι πολύ ευχάριστα. Ναι. Βλέπουμε ότι σταθεροποιήθηκε ο πληθυσμός και βλέπουμε μία μείωση μόλις 3%, που το 3% είναι το πανελλαδικό, η πανελλαδική μείωση. Οπότε θεωρείται ότι και είναι μια σταθεροποίηση του πληθυσμού. Το να συγκρατήσεις τον πληθυσμό στην Ήπεθρο δεν είναι εύκολο πράγμα. Γιατί θέλει κίνητρα. Θέλει κίνητρα. Και ένα κίνητρο είναι και να υπάρχουν και σχολικές υποδομές, κύριε Στεφανά. Και νομίζω ότι εσείς είχατε δοκιμαστεί και μάλλον έχετε δοκιμαστεί και από το σεισμό, έτσι. Βέβαια. Το μεγάλο μας ζήτημα, το κυρίαρχο ζήτημα αυτή τη στιγμή, είναι το γυμνάσιο Λύκειο στο Τζεμιάδο, το μοναδικό γυμνάσιο και Λύκειο, δεν έχουμε άλλο κτίριο, το οποίο λειτουργεί στην περιοχή και το 2021, το Σεπτέμβριο με το σεισμό, ευτυχώς δεν κατέρευσε το κτίριο, ευτυχώς. Ήταν οι μαθητές μέσα, το κτίριο έχει πάθει ζημιές, το έχουν ελέγξει υπηρεσίες, οι κτηριακές υποδομές που είναι αρμόδιες. Όταν γίνεται ένα σεισμός, εφαρμόζεται το σχέδιο Εγκέλαδος. Ναι. Έχονται υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, ελέγχουν μηχανικοί, το βγάλανε λοιπόν κόκκινο και είπαν ότι χρήζει επισκευής. Από εκεί και μετά έχει αναλάβει το κεντρικό κράτος. Δεν έχει αναλάβει ο Δήμος, είναι η αρμοδιότητα, όπως και στο Αρκαλοχώρι άλλωστε, με τα σχολεία. Με τα παιδιά όμως τι γίνεται? Εμείς τι κάναμε? Φροντίσαμε σε ένα μήνα μέσα και φτιάξαμε, διαμορφώσαμε το παλιό δημοτικό σχολείο στο Τζερμιάδο, όπως μπορούσαμε. Καινούριες εγκαταστάσεις, θέρμανσης, ηλεκτρολογικές, τα πάντα για να είναι σε μια άνεση τα παιδιά. Και φιλοξενούνται προσωρινά εκεί. Παράλληλα, τρέξαμε τη διαδικασία των μελετών, αν και δεν έχουμε εμείς δουλειά εκεί, αλλά για να βοηθήσουμε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες. Και κάναμε πλήρεις μελέτες, τις έχουμε παραδώσει εδώ και 1,5 χρόνο σχεδόν στους υπουργούς για να χρηματοδοτηθεί. Έτσι, είναι ένα έργο το οποίο είναι κατεπήγον. Είναι άκρος απαραίτητο σε ένα ορεινό δήμο με χιόνια. Οι μαθητές τώρα να είναι σε ένα κτίριο. Εσείς δημοτικό... έχετε παραδώσει τις μελέτες εδώ και 1,5 χρόνο. Ναι, ναι, τι κάνουμε όμως τώρα? Δεν έχει γίνει κάτι? Δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα? Περιμένουμε τη χρηματοδότηση. Για μένα έπρεπε να έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί κατά προτεραιότητα. Όταν έχουν και οι σεισμογενείς. Βέβαια. Οι περιοχές που έχουν κηρυχθεί σεισμογενείς, που έχουν τέτοια ζητήματα και έχουμε τους μαθητές στα χιόνια. Φανταστείτε τώρα και με δαπάνες του Δήμου. Οι αποκαταστάσεις που έγιναν στο δημοτικό σχολείο για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τα παιδιά με δαπάνες του Δήμου και με τη βοήθεια της περιφέρειας. Φιλοξενούνται τα παιδιά εκεί, αλλά αν μιλάμε και για πολλά παιδιά, εντάξει, μπορεί να φιλοξενούνται αξιοπρεπώς, αλλά όχι όπως θα έπρεπε. Όχι όπως θα έπρεπε, σε καμία των περιπτώσεων όπως θα έπρεπε. Σε καμία των περιπτώσεων. Για μας είναι μεγάλο στοίχημα, μακάρι να έχει ο Δήμος την οικονομική δυνατότητα να καλύψει την δαπάνη αυτή, αλλά ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια η δαπάνη αυτή. Ο Δήμος είναι από τους φτωχότερους στην Ελλάδα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Όμως είναι αρμοδιότητα του κράτους και γι' αυτό θέλω να το δημοσιοποιούμε κιόλας και να διεκδικούμε και να πιέζουμε για να βγει αυτή η πίστοση και να ξεκινήσει η εργασία για την αποκατάσταση. Μιας και το θίξατε κι εσείς, τα οικονομικά του Δήμου πώς πάνε? Σε τι κατάσταση είμαστε, κύριε Στεφανάκη? Λοιπόν, είστε όντως από τους πιο φτωχούς ομολογουμένως? Ναι, είμαστε πραγματικά. Ο Δήμος έχει έσοδα 240.000 ευρώ περίπου κάθε χρόνο. Αυτά είναι τα έσοδα του Δήμου. Έχουμε καταφέρει όμως, ειδικά για το 2023, με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου. Προϋπολογισμός εγγράφεται αυτό που είναι εξασφαλισμένο πάντα. Έχουμε καταφέρει λοιπόν από ΕΣΠΑ, από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από διάφορες χρηματοδοτήσεις που διεκδικεί ο Δήμος. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη στιγμή, είμαστε στα 27 εκατομμύρια ευρώ, ενταγμένα έργα και προμήθειες και υπηρεσίες και δράσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου. Είναι ένα τεράστιο νούμερο. Αναλογικά με τα έσοδα τα οποία έχουμε. Και φροντίζουμε ποτέ να μην αυξάνουμε τα δημοτικά μας τέλη. Τα κρατάμε στο χαμηλότερο σημείο που μας επιτρέπει ο νόμος. Άρα δεν έχετε αυξήσει τα τελευταία χρόνια ποτέ, δημοτικά ποτέ, τέλη? Ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ. Φροντίζουμε να λειτουργούμε με χρηματοδότηση. Δηλαδή θέλουμε να πάρουμε, όπως και με το σχολείο τώρα, ή παραδείγματος χάρη 7 ηλεκτρικά οχήματα τα οποία έχουμε ξεκινήσει και έχουμε προμηθευτεί ήδη τα 4, περιμένουμε τα άλλα 3 να μας έρθουν το επόμενο διάστημα. Αυτά είναι από χρηματοδοτήσεις 100% τις οποίες εξασφαλίζει ο Δήμος. Παράλληλα όμως, εμείς αποσβαίνουμε χρήματα, αποσβαίνουμε δαπάνες. Δηλαδή, ένα ηλεκτρικό όχημα καταναλώνει το 1/6 από ό,τι καταναλώνει
το σημαντικό. Ναι, γιατί ξέρετε, μπορεί κάποιες φορές η εύκολη κριτική να λέει «Α, αυξήσατε τα δημοτικά τέλη και αυτό». Όμως και τα δημοτικά τέλη είναι ένα έσοδο που έρχονται να καλύψουν άλλες ανάγκες του Δήμου. Και εδώ μπαίνει ο αντίλογος. Εντάξει, κρατάτε σταθερά τα δημοτικά τέλη. Με τις ανάγκες του Δήμου όμως καλύπτονται έτσι όπως πρέπει για τους δημότες. Δηλαδή, μην κάνουμε. Είναι κατά βάση τα. Βεβαίως. Ναι. Μην κάνουμε σκόντο που λέμε σε αυτό που λέγεται καθημερινές υπηρεσίες προς το δημότη. Πολύ σωστά. Εμείς σε αυτό το κομμάτι έχουμε εξασφαλίσει τις χρηματοδοτήσεις, γι' αυτό έχουμε φτάσει στον προϋπολογισμό στα 27 εκατομμύρια από χρηματοδοτήσεις που έχουμε εξασφαλίσει από άλλες πηγές. Mm-hmm. Είτε το κρατικό προϋπολογισμό, είτε ευρωπαϊκά προγράμματα. Με αυτόν τον τρόπο κινούμαστε και νομίζω σε πάρα πολύ καλή κατεύθυνση. Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια ο προϋπολογισμός δεν ξεπερνούσε ποτέ τα 3 εκατομμύρια, ποτέ. Mm-hmm. Και το έχουμε πάει στα 27. Και αν προσθέσουμε και τα 15 εκατομμύρια το έργο που εκτελείται το μεγάλο των αρδευτικών δικτύων. Α, εκεί ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτό είναι τεράστιο έργο, ναι, για την περιοχή. Είναι στα αντισταθμιστικά ουσιαστικά του έργου του Αποσελέμη, αν δεν κάνω λάθος. Φαντάζεστε και αυτό. Δρομολογήθηκε, θα πούμε η αλήθεια, είναι με καθυστέρηση. Εκτελείται, είναι σε εξέλιξη, αλλά και πάλι έχει καθυστερήσεις. Ναι, βέβαια. Δημαρχία, βλέπουμε παρατάσεις. Πού βρισκόμαστε, διότι είναι μια άκρως παραγωγική περιοχή, έτσι, ο κάμπος. Αυτό το έργο το διεκδικήσαμε από την πρώτη μέρα, από το 2014, ως αντισταθμιστικό, γιατί δεν είχε μπει. Είχαμε την μνημονοδεξαμενή, τη μεγάλη, με 2,5 εκατομμύρια κυβικά και δεν είχαμε δίκτυο. Mm-hmm. Δηλαδή είχαμε το νερό και το βλέπαμε, mm-hmm, και δεν υπήρχε η βάνα να ποτίσουμε. Ναι, το φοβερό. Ναι. Άρα όλοι οι φορείς κάναμε μια ευρεία συνεδρίαση τότε και αποφασίσαμε να προτάξουμε αυτό. Αυτό ως αναπτυξιακό και όντως μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Λοιπόν, το διεκδικήσαμε, εντάχθηκε στον προϋπολογισμό και χρηματοδοτήθηκε το 2019, το Μάιο, και ξεκίνησε και είναι σε εξέλιξη του χρόνου. Έχουμε τη διαβεβαίωση από τον ανάδοχο ότι του χρόνου το έργο αυτό των 15 εκατομμύριων ευρώ θα λειτουργεί, δηλαδή οι αγρότες θα ποτίζουν από τα κολεκτέρ και δεν θα ξενυχτούν κάθε βράδυ να πηγαίνουν να αλλάζουν νερά, να μεταφέρουν σωλήνες από πηγάδι σε πηγάδι, 2 η ώρα τη νύχτα, 3 η ώρα τη νύχτα, 4. Να πηγαίνουν από περιοχή σε περιοχή για να γυρίζουν γύρω-γύρω για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες για άρδευση. Ο στόχος μας είναι να έχουμε ένα σύγχρονο σύστημα άρδευσης. Ποτίζεις και από το κινητό σου, αν θέλεις, με αυτόματα συστήματα. Με τηλεμετρία, ναι, όλα αυτά τα έξυπνα συστήματα. Ναι, ναι, ακριβώς. Και αρδεύει 13.000 στρέμματα. Ναι. Είναι ένα εξαιρετικό έργο. Το οποίο όμως χρειάζεται ένα συμπληρωματικό κομμάτι ακόμα. Χρειάζεται το δυτικό κάμπο να καλύψει 3 οικισμούς, την πλάτη των Άγιο Χαράλαμπο και το κάτω μετόχι, και να γίνει μια τρίτη μνημονοδεξαμενή για μεγαλύτερη επάρκεια νερού. Όμως αυτό το ίδιο το έργο είναι τεράστιο αναπτυξιακό έργο που δίνει μεγάλη υπεραξία στη γη, mm-hmm, τη γεωργική γη, και μειώνει κατά πολύ το κόστος της καλλιέργειας. Και σίγουρα δεν ταλαιπωρείται ο κόσμος. Θυμάμαι, δηλαδή αυτή τη στιγμή να πάμε στο Ροπέδιο να κάτσετε σε ένα μπαλκόνι το βράδυ. 2 η ώρα τη νύχτα θα βλέπετε φωτάκια να πηγαίνουν πάνω κάτω. Είναι οι άνθρωποι που πηγαίνουν και ποτίζουν. Ναι, ναι. Υπάρχει μια πρόταση δημαρχία ότι έχει να κάνει με τον αναβασμό του κάμπου. Βέβαια. Ένα φιλόδοξο κατά πολλούς, μια φιλόδοξη κατά πολλούς πρόταση, την οποία τη βλέπετε θετικά και εσείς ως Δημοτική Αρχή, αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης. Ναι, και τώρα είναι να δούμε τι λένε και οι κάτοικοι. Τι περιλαμβάνει αυτή η πρόταση και τι έρχεται να φέρει για την καθημερινότητα των κατοίκων του Οροπεδίου. Αυτό ο αναβασμός. Είναι ένα μεγάλο επίσης αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή. Ο αναδασμός τι κάνει? Έχουμε διάφορες περιουσίες σε διάφορα σημεία. Ναι. Μικρές, μεγάλες. Ο αναδασμός τι κάνει? Τα συγκεντρώνει όλα αυτά και κάνεις μία μερίδα, μεγάλη μερίδα, και είναι αυτή η μερίδα σου και καλλιεργείς εκεί. Είχε γίνει λοιπόν μια μελέτη για τον αναδασμό της γης του κάμπου του Οροπεδίου Λαστίου το 1983. Η μελέτη αυτή έδειξε το 1983 ότι λόγω του κατακαιρματισμού της γης το 14% της γης υψηλής παραγωγικής αξίας δεν καλλιεργείται, διότι έχουμε τον κατακαιρματισμό. Δηλαδή έχουμε τα σύνορα, το δρομάκι να περνάω, τη βάγκα, το καταλαβαίνετε. Αυτό λοιπόν το οποίο εντάθηκε από το 1983 μέχρι σήμερα, προφανώς υπάρχει περαιτέρω κατακαιρματισμός, αν και η κοινωνία έχει κατά ένα μεγάλο βαθμό από μόνη της αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τον αναδασμό, συγκεντρώνουν χώρους και τους νοικιάζουν κλπ. Να νοικιάζουν χώρους. Ναι. Βέβαια, από μόνοι τους. Όμως, πολλές φορές αυτό δεν συνάδει με την νομοθεσία για τις αποζημιώσεις και πολλές φορές έχουμε καταστροφές. Ο κόσμος δεν μπορεί να αποζημιωθεί εύκολα. Mm. Δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Όλα αυτά τα ζητήματα έχετε ο αναδασμός να τα λύσει. Γιατί τώρα όμως ο αναδασμός? Γιατί τώρα έχουμε το κτηματολόγιο που ολοκληρώθηκε και έχουμε και το αρδευτικό, το οποίο
του χρόνου, πρώτα ο Θεός, θα είναι έτοιμο. Άρα με το κτηματολόγιο στα χέρια θα μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης μικρό τεμαχίνο, όπως λέτε και εσείς, τα οποία είναι διασκορπισμένα, να ξέρει ότι συνολικά τόσο είναι το κομμάτι που με αναλογεί. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα πάει. Ναι, ναι. Και αυτό μεταφέρεται σε ένα κλήρο, σε ένα μέρος. Οπότε έχω αυτό και το εκμεταλλεύομαι. Είτε εγώ, είτε το ενοικιάζω πάλι, αλλά είναι αυτό. Ακριβώς. Αυτό και μάλιστα ελέγχεται βέβαια και η ποιότητα του εδάφους, ελέγχεται η παροχή σε νερό, αν υπάρχουν αδικίες, φαντάζομαι. Ναι, γιατί έχει γίνει σε άλλα σημεία του κόσμου, του πλανήτη. Στη Γαλλία έχει γίνει υποχρεωτικά από το 1920, αν θυμάμαι καλά, σε όλη τη Γαλλία. Ναι. Είναι ένα μοντέλο το οποίο έπρεπε να είχαμε εφαρμόσει. Νομίζω ότι είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή, αλλά πρέπει να το αποφασίσει ο κόσμος. Υπάρχει θετική διάθεση. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει κυκλοφορήσει, αλλά υπάρχει θετική διάθεση από τους παραγωγούς. Υπάρχει προβληματισμός γενικότερα. Δεν το αποκλείει ο κόσμος. Θέλει να δει τα ωφέλη, ποια είναι πίσω, και θέλει να δει και τους κινδύνους. Αυτό που εμείς δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε την επόμενη περίοδο, εφόσον μας εμπιστευτεί ο κόσμος, είναι μια μεγάλη διαβούλευση με επιστήμονες, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιώσει ένα δασμό στο οροπέδιο λαστιού, μεγάλη διαβούλευση και στο τέλος ένα μεγάλο δημοψήφισμα. Φαντάζομαι ότι είναι μεγάλο στοίχημα, πάντως εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ναι, είναι μεγάλη πρόταση. Φαντάζομαι ότι θα λύσει και προβλήματα καταπατήσεων ή ακόμη και περιουσιακών θεμάτων, κληρονομιών, που καμιά φορά κληρονομεί κάποιος κάτι, δεν ξέρει που πέφτει, δεν ξέρει τι είναι, καταλήγει να το χάνει πολλές φορές. Κατά ψέματα. Βέβαια, Γιατί σε περιοχές που υπάρχουν μικρές ιδιοκτησίες, όταν δεν είσαι εκεί για να το καλλιεργείς, νομίζω ότι μετά κάπου χάνεται με τα χρόνια. Ακριβώς. Που γενιά σε γενιά. Ακριβώς. Και επειδή υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, το θυμάμαι το 1983, το θυμάμαι, υπήρχαν αντιδράσεις για τα κοντά στους οικισμούς, τα μποστάνια που λέμε. Ναι. Δημιούργησαν ζώνες τότε οι μελετητές και εξαίρεσαν αυτά τα μποστάνια, τα οικογενειακά. Δηλαδή, ο κάθε μόνιμος κάτοικος θα έχει το μποστάνι του στο χωριό δίπλα, αλλά όμως στην υπόλοιπη περιφέρεια του κάμπου, που είναι μια τεράστια έκταση, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο αναδασμός. Εγώ προσωπικά πιστεύω πολύ στον αναδασμό και επειδή πιστεύω πολύ και στη δημοκρατία, θα κάνουμε ένα δημοψήφισμα. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για τον κόσμο, με σωστή ενημέρωση πρώτα όμως. Δημοψήφισμα λοιπόν στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου. Εμάς μας αρέσει αυτό. Αυτή είναι η αυθεντική λειτουργία της δημοκρατίας και νομίζω ότι θα είναι καλοδεχούμενο. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν. Έχουμε να πούμε πολλά. Συζητάμε λοιπόν για τον ορεινότερο Δήμο της Κρήτης που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες προκλήσεις και πρόκληση φυσικά. Πάντα δήμαρχοι είναι και τα καθημερινά ζητήματα. Και για να συνεχίσουμε έτσι και την συζήτηση, ένα καθημερινό πρόβλημα είναι και η καθαριότητα. Βέβαια. Είναι καθαρό το οροπέδιο Λασιθίου? Είστε ικανοποιημένος από την εικόνα του αυτή τη στιγμή? Ένας δήμαρχος ποτέ δεν είναι ικανοποιημένος. Πάντα έχει απαιτήσει παραπάνω. Όπως πρέπει, γιατί και οι δημότες δεν πρέπει να είναι ποτέ ικανοποιημένοι. Όμως είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Αν θυμηθώ, το 2014 που αναλάβαμε, είχαμε ένα απορριμματοφόρο το οποίο ήταν το 1998, ήταν χαλασμένο συνέχεια, δεν λειτουργούσε σχεδόν ποτέ. Ένα. Δεν είχαμε προσωπικό στην καθαριότητα καθόλου. Και επί της ουσίας καλούσαμε το στρατό, την πολεμική αεροπορία. Και ερχόταν της 126 ή της 133 στην αρχή μάχης το απορριμματοφόρο του στρατού με το φαντάρο και μαζεύαμε τα σκουπίδια. Μια κατάσταση, καταλαβαίνετε, με ελάχιστους κάδους τότε κλπ. Εμείς τι κάναμε στην πορεία? Πήραμε καινούριο απορριμματοφόρο πρώτο, πήραμε καινούριους κάδους, εφαρμόσαμε ανακύκλωση για πρώτη φορά. Πήραμε και δεύτερο απορριμματοφόρο, μονιμοποίησαμε προσωπικό. Έχουμε κάνει διαλογή όσον αφορά την ανακύκλωση. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε στην επόμενη περίοδο και θα το κάνουμε είναι η κομποστοποίηση. Να κάνουμε λοιπόν, γιατί το οροπέδιο έχει πάρα πολλά φυτικά υπολείμματα. Οπότε εμείς θέλουμε να κάνουμε κομποστοποίηση και στα καταστήματα δωρεάν και στα νοικοκυριά και να έχουν τον εξοπλισμό δωρεάν. Έχουμε ετοιμάσει τη μελέτη, έχουμε υποβάλει σε πρόγραμμα και περιμένουμε τις εγκρίσεις. Παράλληλα, έχουμε αδειοδοτήσει πράσινο σημείο, δημιουργία πράσινου σημείου, για να έχουμε και τη συλλογή των ογκωδών αντικειμένων, να το πούμε έτσι, και να τα μεταφέρουμε μετά στους τόπους διαλογής όπως προβλέπεται. Ο στόχος μας είναι λοιπόν να είναι συνεχώς καθαρό το οροπέδιο. Δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί με τις κακογερίες έχουμε σημαντικές ζημιές και σε υποδομές και σε εξοπλισμό για την καθαριότητα εννοώ. Αλλά φροντίζουμε να είναι πάντα καθαρό.
Κακοκαιρίες, το είπε ο κύριος Στεφανάκης, και ένα στίχημα κατά τυχημένη περίοδο πάντα για το οροπέδιο Λασιθίου είναι πώς θα διατηρείται η πρόσβαση, έτσι, με τις κακοκαιρίες, με τα σφοδρά κύματα. Άρα, να πιάσουμε λίγο, να ανοίξουμε και το κομμάτι της οδικής πρόσβασης. Εγώ θέλω να το συνδυάσουμε και με το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, γιατί στο τραπέζι έχει πέσει και μια ενδιαφέρουσα ιδέα για ένα τούνελ από την Κεράστη που θα βγαίνει κατευθείαν στο οροπέδιο, το οποίο θα επιτρέπει και ευκολότερη πρόσβαση, αλλά νομίζω θα σας γλιτώσει και από πολύ κόπο και ταλαιπωρία, έτσι δεν είναι, κύριε Στεφανάκη? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια και τον Γιώργο τον Αγαπάκη, τον διευθυντή του ΒΟΑΚ, του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο οποίος ανέπτυξε αυτή την προμελέτη, η οποία ουσιαστικά τι έδειξε. Έδειξε ότι η δημιουργία ενός τούνελ για πρόσβαση στο οροπέδιο Λασιθίου είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Γιατί συζητάγαμε από πού θα μπαίνει, να μπαίνουμε από τα Μάλια, να βγαίνουμε στο Τζερνιάδο. Δεν γίνεται αυτό, γιατί υπάρχουν προδιαγραφές για τις κλίσεις. Η κλίση, η ανώτατη που μπορεί να έχει το δόστομα, είναι 2,4%, οπότε, οπότε δεν μπορείς να έχεις μεγάλες κλίσεις. Άρα η μελέτη αυτή που έγινε ουσιαστικά για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης έδειξε ότι ναι, μπορεί να γίνει ένα τούνελ για πρόσβαση στο οροπέδιο Λασιθίου. Παράλληλα, με το τούνελ, η μελέτη έχει προβλέψει και κυλαδογέφυρες και έχει βάλει καινούργια χάραξη για πρόσβαση. Άρα λύνουμε σημαντικά προβλήματα. Αυτό εκεί από την Κερά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, ενώ στους χειμώνες, ναι, με τις κακοκαιρίες που συνήθως έχουμε αποκλεισμούς που δίνεται, ναι, μεγάλη... Είναι και το κομμάτι που κλείνει, νομίζω, που κλείνει, ναι, λόγω του χιονιού. Ναι, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Μετά την Κερά, λοιπόν, έχει προβλεφθεί μια κυλαδογέφυρα, η οποία πηγαίνει ακριβώς απέναντι, κινείται, ας πούμε, νότιο-δυτικά κάπως του δρόμου. Εκεί έχει την είσοδο του το τούνελ και καταλήγει μέσα στο επίπεδο του κάμπου του οροπεδίου Λασιθίου, στην κοινότητα Λαγού, εκεί στην περιοχή της Καρδαμούτσας. Εκεί είναι το άνοιγμα, το άλλο άνοιγμα. Χιλιομετρικά μεγάλο, ναι, έτσι όπως το... Χιλιομετρικά, ναι, είναι γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Το σημαντικό ποιο είναι, ότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε το χειμώνα δυσάρεστες καταστάσεις, αποφεύγουμε επικινδυνότητα για το προσωπικό, τα προβλήματα που λέγαμε πριν για μεταφορές ασθενών. Είναι κάτι το οποίο, ναι, μένει μια ακριβή λύση. Μας προλάβατε. Η επόμενη ερώτηση θα σας πει: α, πολύ ωραίο να γίνει, ναι, αυτό το τούνελ, μας εξυπηρετεί. Πόσο πιθανό να γίνει? Ναι. Είναι ρεαλιστικό? Είναι μια ακριβή λύση, όμως μπορούμε να το βάλουμε σε μια σχέση κόστους ωφέλους, και μπορούμε εκεί να πούμε ότι ναι, αξίζει τον κόπο να γίνει. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει, αν το συνδυάσουμε και με την υψομετρική διαφορά την οποία καλύπτει. Γιατί το χειμώνα έχουμε τα ακραία φαινόμενα για πολιτική προστασία, ναι, δικαιολογείται. Το καλοκαίρι έχουμε τη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς, η οποία γίνεται καθημερινά και γίνεται εκατοντάδες φορές κάθε μέρα. Το να ανεβαίνουμε ένα βουνό και μετά να το κατεβαίνουμε για να πάμε μετά στον προορισμό μας, αυτό δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, μια κατανάλωση ενέργειας η οποία είναι έντονη. Ειδικά με τις σημερινές τιμές, το συστήκεται. Βέβαια. Άρα το να ανεβαίνουμε για να κατεβαίνουμε, 200 μέτρα ανεβαίνουμε και κατεβαίνουμε μετά 200 μέτρα και μετά περιχόμαστε ξανά το ίδιο, αυτό αν γίνεται εκατοντάδες φορές την ημέρα από μεγάλα φορτηγά, φανταστείτε αυτή την κατανάλωση ενέργειας, αν τη βάλουμε κάτω, που το έχουμε κάνει το παράδειγμα αυτό με τον κύριο Αγαπάκη, το έχουμε μελετήσει. Όντως προκύπτει, ναι, μπορεί να είναι βιώσιμο το εγχείρημα και μπορεί να γίνει. Πώς το προχωράτε, τι κάνουμε από εδώ και πέρα για αυτό? Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα και έχουμε ζητήσει είναι μια χρηματοδότηση ύψους 175.000 ευρώ, ναι, σε πρώτη φάση, ώστε να γίνουν γεωτρήσεις στο σημείο από όπου θα περάσει το τούνελ, για να δούμε ακριβώς το υπέδαφος. Πώς είναι το υπέδαφος? Ερευνητικές, δηλαδή, γεωτρήσεις. Ναι, γιατί θέλουν να δουν το υπέδαφος για να υπολογίσουν τι τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί για να διανοηθεί το τούνελ. Γενικά στις διανοίξεις τούνελ βολεύει να έχεις βράχο γενικότερα. Βολεύει να έχεις βράχο. Όμως παράλληλα με το, και οφείλω να το πω αυτό, παράλληλα με τη δημιουργία του τούνελ, το οποίο θα, εφόσον γίνει, θα μπορέσει να εξυπηρετήσει πάρα πολύ τον κόσμο του οροπεδίου Λασιθίου και είναι και στην πολιτική μας για διατήρηση του πληθυσμού στις εστίες του. Έτσι, γιατί αυτό που και... λέγαμε πριν. Βέβαια, βέβαια. Παράλληλα με αυτό, εμείς έχουμε ξεκινήσει μελέτες για την ανάδειξη της περιοχής στην είσοδο του οροπεδίου Λασιθίου σε Λία Μπέλου, που είναι η παραδοσιακή πέτρινη ανεμόμυλη. Έχουμε ήδη επισκευάσει δύο από αυτούς, πάθαν ζημιές
από τις κακοκαιρίες. Ο στόχος μας είναι να αποκατασταθούν όλοι εκεί στην περιοχή. Mm-hmm. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι στη συνέχεια της πολιτικής προστασίας. Γιατί είστε ένας ορεινός κάμπος στο οροπέδιο, αλλά κάμπος. Και είδαμε και πλημμυρικά φαινόμενα δυστυχώς στη Θεσσαλία. Είναι οχυρωμένος ο κάμπος του οροπεδίου Λασιθίου. Και έχει ζήσει και πλημμυρικά φαινόμενα στο παρελθόν, ναι, έχει ζήσει. Ο Δήμος. Βέβαια, βέβαια. Το 20. Το 20 είχαμε τις μεγάλες πλημμύρες και το 19 πολύ μεγάλες πλημμύρες. Κατεγράφησαν ύψη βροχής πάνω από 700 χιλιοστά σε ένα 8ωρο μέσα. Είναι τα νερά που κατέβηκαν μετά και έπνιξαν τα μάλια, το ΒΟΑΚ κλπ. Ναι, έχουμε ζήσει πλημμυρικά φαινόμενα. Τα ζούμε σχεδόν κάθε χρόνο γιατί με το χιόνι, όταν πέφτει το χιόνι, κάθεται. Μετά θα έρθει η βροχή. Οπότε λιώνει και το χιόνι που αναπλασιάζεται το νερό και αυτό έρχεται απότομα στον κάμπο και έχουμε πολλά πλημμυρικά φαινόμενα. Ο κόσμος έχει συνηθίσει μέχρι ένα βαθμό στο κομμάτι αυτό. Όμως είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο και δημιουργεί πάρα πολλές καταστροφές τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα ήταν σε πιο ήπια μορφή. Τώρα η κατάσταση λόγω της κλιματικής αλλαγής τίνει να είναι ανεξέλεγκτη. Λοιπόν, το αποσταγιστικό του οροπεδίου Λασιθίου δημιουργήθηκε από τους ενετούς. Mm-hmm. Όταν οι ενετοί, οι γαλινοτάτοι που λέγαμε παλιότερα, οι ενετοί θέλησαν να αποξηράνουν τον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Στην αρχή οι Ρωμαίοι το είχαν κάνει μέχρι ένα σημείο, μέχρι ένα βαθμό. Μετά οι ενετοί λοιπόν αποστράγγισαν το οροπέδιο γιατί θέλαν να καλλιεργούν σιτηρά. Και τα σιτηρά τα θέλανε γιατί, για να κάνουν ψωμί για τις γαλέρες, τον τάκο που έχουμε. Ναι. Αυτό. Και ήταν κατά αποκλειστικότητα λοιπόν η Βενετία, καλλιεργούσε σιτηρά στο οροπέδιο και δημιούργησε το αποσταγγιστικό. Αν δείτε το οροπέδιο από ψηλά, είναι σαν μια σκακέρα. Είναι οι λεγόμενες λίνιες, είναι το αποσταγγιστικό. Το οποίο τόσα χρόνια έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ. Χρήζει συνεχόμενων παρεμβάσεων και καθαρισμών. Εκεί είμαστε σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης, γιατί η αρμοδιότητα είναι της περιφέρειας Κρήτης. Ο Δήμος βοηθάει όσο μπορεί, αλλά κυρίως η περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη κάνει κάποια έργα στο κομμάτι της εισόδου του νερού, στο κομμάτι του Μαρμακέτου. Και στο Τζενιάδο κάναμε εμείς φέτος μεγάλα έργα αποστράγγισης του ποταμού αλλά και σε ριάκια. Αλλά είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο πρέπει να συντηρείται κάθε χρόνο. Mm-hmm. Πρέπει να συντηρείται κάθε χρόνο. Αυτό. Πέρα από τη συντήρηση που καλώς και πρέπει να γίνεται σε αυτό το σημαντικό έργο, μπορούμε να οχυρωθούμε παραπάνω. Αυτό αρκεί. Ναι. Θα σας πω ότι κάναμε το 20 που ήταν η μεγάλη πλημμύρα. Πήγαμε λοιπόν όταν είδαμε την πρόγνωση του καιρού και έχοντας ήδη υποστεί μια μεγάλη πλημμύρα λίγες μέρες πριν, πήγαμε και διανοίξαμε μια τάφρο πάνω από ένα χωριό, πάνω από το κάτω μετόχι, νότια του κάτω μετοχίου, μια τεράστια τάφρο, πάνω από 3 χιλιόμετρα, η οποία έσωσε το χωριό όμως. Αυτή η τάφρος. Το κάνατε εκείνες τις μέρες, επιτόπου. Ναι, τρεις μέρες δουλεύαν τα μηχανήματα. Κάναμε τη διάνοιξη της τάφρου, έσω στο χωριό. Αυτά τώρα, Δήμαρχε, ήταν τα ανακλαστικά εκείνης της στιγμής για τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν την περιοχή και λένε πώς μπορούμε εκείνη τη στιγμή να σώσουμε ό,τι σώζεται. Στο κομμάτι της πρόληψης, μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Κοιτάξτε, στο κομμάτι της πρόληψης, αυτό που πρέπει πάντα να κάνουμε και πάντα το κάνουμε είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο να λαμβάνει ο καθένας τα ατομικά του μέτρα προστασίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Εμείς φροντίζουμε όσο μπορούμε τις υποδομές να λειτουργούν οι υπηρεσίες και να μπορούν να κινούνται. Αυτό είναι το σημαντικό, να υπάρχει πρόσβαση. Βέβαια. Και σε περίπτωση που έχουμε κάποιο ακραίο φαινόμενο, να μπορέσουμε να παρεμβαίνουμε να είμαστε εκεί. Έχουμε εξοπλισμό. Ο Δήμος έχει προμηθευτεί οχήματα καινούρια, μηχανήματα καινούρια για αυτές τις δουλειές, για την πολιτική προστασία και μόνο. Και είμαστε σε ετοιμότητα μαζί με προσωπικό που έχουμε προσλάβει, είτε έκτακτο είτε μόνιμο. Το σημαντικό όμως είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, και επειδή παρακολουθήσαμε και στη Θεσσαλία τα γεγονότα, πρέπει να αλλάξουν οι προδιαγραφές. Δεν μπορεί ένας αγωγός ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να απορροφάσει συγκεκριμένη ποσότητα νερού να δεχτεί παραπάνω. Είναι συγκεκριμένες. Λοιπόν, Δήμαρχε, ρώτησε τηλεθεατή. Μας ρωτάει, εγώ κάτοικος οροπεδίου, πώς θα μπορώ να πηγαίνω στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Λοιπόν, πολύ ωραία η απορία. Λοιπόν, για το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Το οροπέδιο Λασιθίου είναι πολύ κοντά, είναι όμορος ο Δήμος Μηνωαπαιδιάδος, είμαστε δίπλα ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν ο δρόμος ο οποίος είχε διανοιχθεί πριν πολλά χρόνια από τη Μόμα και έρχεται από την Κασταμονίτσα, το Καστέλι δηλαδή. Ανεβαίνει ο δρόμος πάνω στο οροπέδιο από τα βουνά και έρχεται και βγαίνει στο κάτω μετόχι. Ναι. Και στην περιοχή Χόνος. Είναι ο γνωστός δρόμος Κασταμονίτσα-Τσουλιμνήμα. Τσουλιμνήμα λέγεται η περιοχή που είναι τα σύνορα μεταξύ των δύο Δήμων.
Εκεί έχει γίνει μια εργολαβία μεγάλη, έχει εκτελεστεί από την περιφέρεια στο κομμάτι του νομού Ηρακλείου και τα τεχνικά γεφυράκια κλπ. Τώρα θα εκτελεστεί στο κομμάτι μέσα του οροπεδίου Λασιτίου άλλη μια μεγάλη εργολαβία. Με τον αντιπεριφερειάρχη μιλούσα χθες, 800.000 ευρώ είναι αυτή η εργολαβία. Όμως χρειάζεται μετά και ασφαλτόστρωση. Έχουμε κάποια θέματα και μια χρηματοδότηση εκεί απαιτείται. Θα είμαστε σε 18 χιλιόμετρα απόσταση από το αεροδρόμιο. Η μία πρόσβαση είναι αυτή. Η δεύτερη πρόσβαση που είναι με λιγότερες παρεμβάσεις είναι από το κομμάτι νότια, από το Καμινάκι, όπου το προτάξαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να γίνει γρήγορα. Από το Καμινάκι μέσω της Αγίας Άννας στο Γεράκι και μετά κατευθείαν στον αεροσταθμό. Γιατί ο αεροσταθμός, αν θυμάστε, τοποθετείται νότια, του αεροδιάδρομου. Οπότε ίσως και αυτή είναι και πιο κοντινή. Ακόμα μικρότερη δηλαδή διαδρομή. Ναι, καταλαβαίνω, Δήμαρχε, ότι είσαστε ικανοποιημένοι από την πρόσβαση που θα έχετε στο νέο διεθνές αεροδρόμιο. Ναι. Γιατί τώρα δεν είναι η ίδια με το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Σε καμία περίπτωση. Θεωρείτε ότι αυτό θα σας ενισχύσει και οικονομικά ως μια πιο εύκολη πρόσβαση του επισκέπτη προς το οροπέδιο Λασιθίου? Είναι σημαντικό γιατί όταν έχεις την πύλη εισόδου δίπλα σου ακριβώς, όταν είμαστε εμείς πιο κοντά από την πόλη του Ηρακλείου, ουσιαστικά πιο κοντά θα είμαστε στο αεροδρόμιο, τότε δημιουργείς προϋποθέσεις για τουρισμό, για είτε ως πύλη εισόδου είτε ως πύλη εξόδου. Δηλαδή κάποιος ο οποίος σχεδιάζει την αναχώρησή του, όταν σχεδιάζει την εκδρομή του, στην αναχώρησή του λέει θα περάσω και δύο μέρες στο αεροπέδιο. Ναι, και θα φύγω από εκεί. Θα είναι η τελευταία μου στάση. Ή το χειμώνα, που έχουμε μπει τώρα και στο κομμάτι του χειμερινού τουρισμού πολύ έντονα ως περιοχή. Το χειμώνα θα μπορεί κάποιος να έρχεται απευθείας και πολύ πιο εύκολα. Και να κάνουμε σκι, να κάνουμε αυτά που βλέπω και εδώ τώρα στην οθόνη πίσω σας. Αυτά είναι από το Μαρμακέτο. Είναι από το Μαρμακέτο, το 2021 πρέπει να είναι, το χειμώνα, ναι. Είναι στο Μαρμακέτο. Είναι εικόνες που θέλει κάποιος να τις βλέπει στο ορεινό κομμάτι. Ήταν στοίχημα και αυτό για μας. Χειμερινός τουρισμός τώρα, Δήμαρχε, όταν έχουμε ορεινούς όγκους, όπως είναι το οροπεδίο Λασιθίου, όπως είναι τα Ανόγια, όπως είναι αυτό το ορεινό κομμάτι, το πανέμορφο ορεινό κομμάτι της Κρήτης. Και εμείς συζητάμε για την επέκταση του τουρισμού και συζητάμε μόνο για τις παραλιακές περιοχές, χωρίς να μπαίνει δυνατά στη συζήτηση το ορεινό κομμάτι της Κρήτης. Πώς θα το κερδίσουμε το στοίχημα? Χειμερινός τουρισμός είναι τα ορεινά μας. Βέβαια. Και η Κρήτη έχει ορεινά. Και μάλιστα αυτό που προκαλεί μεγάλο θαυμασμό στους επισκέπτες μας είναι ότι είναι στο βουνό και σε 20 λεπτά είναι στην παραλία. Ναι, βέβαια. Και ειδικά το χειμώνα, θυμάμαι, είχαμε φιλοξενήσει κάτι Γάλλους πριν από κάποια χρόνια. Είχε έρθει και το κανάλι σας τότε. Και τους έκανε εντύπωση γιατί κάνανε σκι και βλέπανε τη θάλασσα σε μεγαλύτερα υψόμετρα, στη δίκτυ. Αυτό που θέλω να τονίσω όμως είναι ότι εμάς και ως παράταξη και για τις νέες εκλογές, αλλά και ως Δήμαρχος εν ενεργεία, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι τα ορεινά της Κρήτης, όπως είναι το οροπέδιο και άλλες περιοχές. Το όραμά μας είναι για την ανάπτυξη της περιοχής μέσα από δραστηριότητες, μέσα από οικονομική ανάπτυξη, μέσα από την παιδεία, μέσα από τον πολιτισμό. Δεν είναι ούτε η παραβατικότητα, ούτε τα ναρκωτικά, ούτε τα όπλα, ούτε η βία. Το καταδικάζουμε αυτό όπου και όποτε και να βρεθούμε και το λέω γιατί είχαμε περιστατικά πρόσφατα και πρέπει να τα λέμε αυτά, να τα καταδικάζουμε και περιμένω και από τους συνυποψηφίους μου να βγουν να τα καταδικάσουν αυτά γιατί θα πρέπει να δώσουμε το στίγμα πραγματικά του ορεινού όγκου. Ο κόσμος στις ορεινές περιοχές είναι πολύ ευάλωτος να αποκλειστεί και αυτά τα φαινόμενα βίας είναι εύκολο να συμβαίνουν. Άρα εμείς πρέπει να μπαίνουμε μπροστά και να λέμε όχι, υπάρχουν μοντέλα, υπάρχουν ευρωπαϊκά μοντέλα ορεινών περιοχών που έχουν καταφέρει και είναι πολύ μπροστά. Και δεν είναι δύσκολο να το καταφέρουμε. Πιστεύουμε σε αυτό, το έχουμε κάνει πράξη και ο στόχος μας και το όραμά μας για το αύριο είναι αυτό. Λοιπόν, ερώτηση. Το οροπέδιο θα είναι η πρώτη περιοχή στην Κρήτη που θα αποκτήσει τελεφερίκ? Το οροπέδιο, από ό,τι όλα φαίνονται, ναι, θα είναι. Να πούμε λίγο, να εξηγήσουμε ότι μιλάμε για το Δικτέο Άντρου, έτσι, βέβαια, το σπήλαιο. Βέβαια. Η ιδέα, δεν ξέρω αν έχω το χρόνο να σας πω, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και για τον κόσμο. Γιατί έχει να κάνει με την αυτοδιοίκηση διαχρονικά, από εποχής κοινοτήτων, τότε που υπήρχαν οι κοινοτάρχες, ήταν ο πρόεδρος ο Μανώλης ο Γερακάκης. Λοιπόν, δυναμικός, πήγαινε στον Υπουργό τότε του Πολιτισμού και του έλεγε: παίρνεις τόσα έσοδα από το Δικτέο Άντρο, εγώ σαν κοινότητα δεν παίρνω τίποτα. Και έχω μόνο να διαχειρίζομαι απορρίμματα, λίμματα, όλη αυτή την όχληση κλπ. Λοιπόν, ήταν πάγιο αίτημα και οι προηγούμενοι δήμαρχοι πριν από μένα. Και να πάρουμε ένα μέρος των εισόδων, ανταποδοτικά πάλι για το μνημείο, αλλά για την εξυπηρέτηση του κόσμου. Δυστυχώς δεν γινόταν ποτέ.
Πήγαμε λοιπόν με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Τζιράκη, επισκεφτήκαμε την υπουργό, την κυρία Μενδώνη, όταν ανέλαβε και μας είπε την αλήθεια. Μας είπε: δεν μπορείτε να πάρετε, γιατί τα χρήματα από τους αρχαιολογικούς χώρους, οι πόροι αυτοί, όλοι πάνε στην εξυπηρέτηση του χρέους. Καλύπτουμε μόνο τα βιβλία των σχολείων. Άρα, δεν μπορείτε να πάρετε χρηματοδότηση. Άρα, τι κάνουμε? Μας πρότεινε λοιπόν να δημιουργηθεί ένα τελεφερίκ, το οποίο θα εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα άτομα με προβλήματα κινητικότητας, αμαία. Και το τελεφερίκ αυτό το λειτουργεί ο Δήμος. Άρα, δημιουργεί εκεί πέρα μια πηγή εσόδων, δημιουργεί θέσεις εργασίας. Ανταποδοτικά είναι τα έσοδα, έτσι. Δημιουργεί θέσεις εργασίας, μια υπεραξία στην περιοχή. Και θα είναι κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά μοναδικό, γιατί θα έρχεται κόσμος μόνο και μόνο για να δει το τελεφερίκ. Ατραξιόν, θα είναι μια ατραξιόν. Θα είναι μια ατραξιόν. Και καλύπτει, βέβαια, εκεί καλύπτει και τα προβλήματα πρόσβασης για πάρα πολύ κόσμο. Φανταστείτε ότι έχουν καταγραφεί. Είναι πρακτικά θέματα, έτσι. Άνθρωποι που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση εκεί τώρα. Στο έργο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, πέρα από την πρόσβαση του τελεφερίκ, μετά στον αρχαιολογικό χώρο, επειδή το σπήλαιο δεν μπορεί να το επισκεφθεί κάποιος εύκολα, θα δημιουργηθούν εξώστες, έχουν γίνει μελέτες, εξώστες, να πηγαίνει κάποιος με ένα καροτσάκι να μπορεί να βλέπει, δηλαδή να παίρνει αυτή τη μαγεία του σπηλαίου. Να έχει την αίσθηση αυτή, να το βιώνει. Σημαντικά έργα επίσης του σπηλαίου μέσα είναι η βραχοστερέωση. Καθώς το σπήλαιο είχε κλείσει και από το σεισμό, χωρίς προβλήματα, αλλά προληπτικά. Νέα μονοπάτια, διαμόρφωση. Έχουν γίνει απαραίτητη έλεγχη όμως, έτσι? Ναι, βέβαια. Είχαμε κάνει και εμείς και το Υπουργείο, μειχτό κλιμάκιο και επισκέφθηκε το χώρο. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Πάντως για το σπήλαιο εκεί, καμιά φορά χρειάζεται να δίνετε και κάποιες μάχες που μάλλον είναι για τα αυτονόητα. Δηλαδή, όπως για το ράδιο λειτουργίας, νομίζω πρόσφατα το ζήσαμε στους προηγούμενους μήνες. Δηλαδή, δεν ήταν αυτονόητο ότι θα έπρεπε να είναι διευρυμένο το ράδιο. Επανήλθε πάλι. Δηλαδή, 1 του Σεπτέμβρη, ναι, επανήλθε πάλι στο πρώτο. Κλείνουμε 3 η ώρα, 3.30. Το οποίο είναι ανήκουστο. Με το ίδιο προσωπικό λειτουργούσαμε πριν. Η υπηρεσία, γιατί η υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού λειτουργούσε μέχρι τις 7-7.30 και τώρα κλείνει πάλι 3-3.30. Δεν γίνεται. Και όταν συζητάμε ότι θέλουμε να αναπτύξουμε όλη την περιοχή, εμείς ο στόχος μας είναι και το σπήλαιο, το μυθολογικό του Κρόνου, το σπήλαιο τραπέζα στο Κρόνιο, στο Τζερνιάδον, το οποίο έχουμε διαθέσει μια χρηματοδότηση 4.000 ευρώ για αποκατάσταση του χώρου, το μουσείο το οποίο ανοίξαμε στον Άγιο Γεώργιο και άλλες περιοχές στην πλάτη, μια εξαιρετικά σημαντική ανασκαφή με μινωική έπαυλη, που κανείς δεν ξέρει αν είναι έπαυλη ή κάτι παραπάνω. Μια πολύ σημαντική ανασκαφή, η οποία είναι σε εξέλιξη. Και όλους αυτούς τους χώρους θέλουμε να τους συνδέσουμε με τα μονοπάτια μας, με την ορεινή διαδρομή μας, το καλοκαίρι και το χειμώνα με τα σκι, με ένα χιονοδρομικό που κάνουμε, χιονοδρομικό για ορειβατικό σκι, στο Λιμνάκαρο, σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο, τον ΕΟΣ Λασιθίου, όπου ανακαινήσαμε με χρηματοδότηση από το Leader, ανακαίνησε ο Σύλλογος το κτίριο εκεί του καταφυγίου και στα σχέδια μέσα είναι και η δημιουργία πίστας για ορειβατικό σκι. Ενδιαφέρον και αυτό. Ναι, πάντως, εκεί το πάμε δηλαδή. Βλέπω ότι υπάρχει ένα οργανωμένο έτσι σχέδιο. Υπάρχει μια εξωστρέφεια, θα πω εγώ. Και σε αυτή την κατεύθυνση, νομίζω σημείο κατά δεθέν για την περιοχή του Τροπεδίου είναι η ανεμόμυλη. Και εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον project, έτσι είναι, κύριε Στεφανάκη. Ναι. Είναι, η ανεμόμυλη είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε ότι όταν κάνεις τον ιερό σου πραγματικότητα, όπως και με το αρδευτικό ήταν το ίδιο, γιατί σχεδιάζεις κάτι του μηδενός και ξαφνικά το βλέπεις και υλοποιείται. Με τους ανεμόμυλους το μεγάλο στοίχημα ήταν και είναι να αποκατασταθεί η εικόνα που είχαμε με τους 10.000 ανεμόμυλους. Για να γίνει αυτό όμως θέλει ένα βιώσιμο τρόπο. Πρέπει να είναι βιώσιμο όλο αυτό το εγχείρημα. Για να είναι λοιπόν βιώσιμο, ο ανεμόμυλος εξυπηρετούσε την άντληση του νερού, τώρα δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη, εξυπηρετείται με άλλο τρόπο. Άρα λοιπόν, τι κάναμε, μετατρέψαμε το ζητούμενο ήταν μετατραπεί ο ανεμόμυλος να παράγει ρεύμα. Το κατάφερε το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο του ΕΛΜΕΠΑ, με χρηματοδότηση Δήμου και Περιφέρειας Κρήτης, και το κατάφερε και ένας ιδιώτης μηχανολόγος από το Τζερνιάδον, ο κύριος Τζενάκης, με την οικογένειά του, ο Γιώργος Τζενάκης, με τα αδέρφια του και τα παιδιά του, στην Αθήνα, που είχε κατασκευάσει και αυτό ένα μοντέλο. Και με πολύ μεγάλη χαρά εγκαταστήσαμε τους πρώτους δύο τώρα τέτοιου τύπου ανεμόμυλους. Ο στόχος είναι Να επεκταθεί αυτό, βέβαια. Να διατηρήσουμε ή να αποκαταστήσουμε, μάλλον, την εικόνα του αιωλικού πάρκου με τους χιλιάδους ανεμόμυλους, σε κλίμακα όμως ανθρώπινη, όχι σε τεράστιες ανεμογεννήτες 150 μέτρων. Έτσι, σε κλίμακα ανθρώπινη και να έχουμε με 2.500 ανεμόμυλους. Το Πανεπιστήμιο μας λέει ότι θα έχουμε δωρεάν ρεύμα στα σπίτια, στις υποδομές του Δήμου,
και 600 ελεκτρικά αυτοκίνητα καθημερινής κίνησης. Άρα είναι και θέμα αισθητικής και ιστορίας και αναβίωση όλο αυτό που λέγεται, είναι το σήμα κατά τεθέν του οροπεδίου Λασιθίου Ανεμόμυλους, αλλά και επί της ουσίας και στην καθημερινότητα ωφέλει. Ωφέλει επί της ουσίας στην καθημερινότητα του μόνιμου κάτοικου, ο οποίος θα έχει έσοδα στην τσέπη του από την. Όχι μόνο. Αν το επιτύχετε, θα λύσετε το πρόβλημα των ενεργειακών βραχνά που είναι για όλους. Δεν είναι και πρότυπο σε όλη τη χώρα. Αποδείχθηκε. Θα ψάχνουν ανεμόμυλους σε όλη τη χώρα μετά. Αποδείχθηκε ότι λειτουργεί το μοντέλο. Δοκιμάστηκε πάνω από ένα χρόνο στο Πανεπιστήμιο. Τώρα έχει εγκατασταθεί και στο οροπέδιο. Ο στόχος μας είναι και δεσμευόμαστε για την νέα θητεία ότι θα δημιουργήσουμε την υποδομή αυτή της αποκατάστασης της εικόνας. Φανταστείτε μια εικόνα με χιλιάδες ανεμόμυλους. Αλλά εγώ το κάνω τώρα εικόνα, είναι ναι. Πολύ όμορφο. Ναι, ναι. Πολύ όμορφο. Τι θα σημαίνει αυτό για την περιοχή επιπλέον. Αλλά όμως από τη λειτουργία των ανεμόμυλων θα έχουμε το χρονοδιάγραμμα. Χρονοδιάγραμμα έχουμε, δηλαδή υπάρχει έτσι ένας χρονικός προγραμματισμός. Εμείς εκεί με το που υπάρξει η χρηματοδότηση, η κατάλληλη χρηματοδότηση, δεν είναι απαγορευτική, είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι απαγορευτική η χρηματοδότηση. Έτσι, με το που έχουμε τη χρηματοδότηση αυτή ή την πρόσκληση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα και μπορούμε να συμμετάσχουμε, τότε θα κάνουμε το επόμενο διάστημα, θα γίνει πρόσκληση προς τους ιδιώτες, προς τους κατοίκους να δηλώσουν συμμετοχή για να κάνουμε τη νομική μορφή αυτή η οποία θα. Για την ιδιοκτησία τους οι ανεμόμυλοι, βέβαια, είναι στις ιδιοκτησίες. Και άρα λοιπόν εμάς ένας ορίζοντας πενταετίας, ναι, μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει, βέβαια. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι καθηγητές του Πανεπιστημίου. Και το συνδυάζουμε και με τον αναδασμό που λέγαμε πριν, ώστε στον αναδασμό να προβλεφθούν για κάθε κλήρο να υπάρχουν και οι απαραίτητες θέσεις του ανεμόμυλου. Μάλιστα. Ένα αρκετά φιλόδοξο project που ελπίζουμε να γίνει πραγματικότητα. Το σημαντικό είναι ότι δουλεύει. Έχει εγκατασταθεί ο πρώτος. Αυτό άρα, είναι, γιατί κάποιος μπορεί να το ακούει και να λέει: ωραία, εντάξει, καλά τα λόγια, αλλά στην πράξη, μην τη μια μέρα έχουμε ρεύμα και την άλλη δεν έχουμε. Θα σας το πω έτσι πολύ πρακτικά. Πρακτικά. Καταλαβαίνετε. Ξέρετε, αν υπάρχουν οι έλεγχοι ότι γίνεται. Διάβαζα σε ένα βιβλίο του Καρατζάκη μια περίπτωση που ο Καρατζάκης ερχόταν από το Κράσι, γιατί εκεί έκανε παρέες, και ανέβαινε στο οροπέδιο δραστήριο και πήγαινε. Επισκεπτόταν ένα φίλο του γιατρό, χειρούργο, στο ψυχρό του Γκασάπη. Στη διαδρομή, λοιπόν, περιγράφει πολύ περιστατικά το πώς περνούσε μέσα από τους ανεμόμυλους ο Καρατζάκης. Ήταν τα δέντρα, ήταν το νερό, το γάργαρο που έβγαινε από τους ανεμόμυλους, από τα πηγάδια, που δοκίμαζε το νερό αυτό. Αυτή είναι η γνήσια εικόνα. Αυτή την εικόνα ουσιαστικά θέλουμε να αποκαταστήσουμε. Δεν ξέρω αν υπήρχε ομορφότερος τρόπος να κλείσει αυτή η κουβέντα. Μακάρι να προχωρήσει, λοιπόν, Δημαρχέ. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά που ήσασταν μαζί μας. Θέλαμε να αφιερώσουμε χρόνο στον ορεινότερο Δήμο της Κρήτης. Θέλαμε να αφιερώσουμε χρόνο γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, οι προκλήσεις είναι πολλές. Το μέλλον επιφυλάσσει άγνωστα πράγματα και θέλουμε έτσι να τα συζητάμε και να τα βάζουμε στο τραπέζι. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα χαιρόμουν να ήταν και η έτερη υποψήφια, αλλά δυστυχώς δεν. Δεν ξέρετε, ποτέ προλαβαίνουμε να κάνουμε. Προλαβαίνουμε. Υπάρχει. Ναι, προλαβαίνουμε. Μην το αποκλείω. Με πολύ χαρά, εάν τυχόν, εγώ ευχαρίστως, όπως απεδέχθηκε την αρχική πρόταση, θα ξανά έρθω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά.